απόφυγε αιμήματα, πάλεψε με τον καρκίνο σχεδόν όλη της τη ζωή. Ήταν η ίδια ασθένεια που είχε χτυπήσει την οικογένειά της. Ήταν η σκέψη και ο φόβος ότι κάποια στιγμή θα βρισκόταν και εκείνη αντιμέτωπη μαζί του. Ήταν η πρώτη διάγνωση στα 44 της χρόνια, στην ίδια ηλικία που είχε αρρωστήσει και η μητέρα της, και ήταν η μάχη που έδινε με σθένος, όπως κάθε άνθρωπος που αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο αύριο. Τρόμος με έπιανε στη λογική ότι μπορεί τα παιδιά μου που με τόσο κόπο, τόση προσπάθεια απέκτησα στη ζωή μου, θα τα άφηνα ξαφνικά μόνα τους. Αυτό. Ότι τα παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα, να σκέφτεσαι ότι μπορεί η μικρή σου να μην σε θυμάται καν πως είσαι, να μην θυμάται τη μορφή σου, να μην θυμάται τη φωνή σου, να μην γνωρίζει το χάδι σου. Η Φόφη γεννηματά έφυγε μετά από μία ακόμη μάχη 14 ημερών. Έφυγε ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού, στο ίδιο νοσοκομείο που είχε φύγει και ο πατέρας της από την ίδια ασθένεια. Ο Γιώργος Γεννηματάς έφυγε το 1994 σε ηλικία μόλις 55 ετών. Είχε διαγνωστεί 2 χρόνια νωρίτερα το 1992 με αφορμή ένα κρυολόγημα. Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος στους δημοσιογράφους. Υπάρχουν μερικές στιγμές που το συνέστημα ξεχυλίζει. Δεν είμαι από μάρμαρο, ας εννοούμαστε. Είναι γνωστό ότι το υπαλλούς το καρκίνο. Αλλά θα προσπαθήσω. 7 μήνες νωρίτερα από το Γιώργο Γεννηματά είχε φύγει και η μητέρα της, Κάκια Βέργου. Όταν έχασε και τους δύο, η Φόφη Γεννηματά ήταν 30 ετών. Η μητέρα μου αρρώστησε πρώτη, ήταν 44 χρονών. Έζησε 10 χρόνια πολεμώντας τον καρκίνο. Δεν σταμάτησε σχεδόν καθόλου να κάνει θεραπείες. Ήμασταν συνέχεια στα νοσοκομεία. Και ενώ αντιμετωπίζαμε αυτό το πρόβλημα με τη μητέρα μου, δυστυχώς στην πορεία αρρώστησε και ο πατέρας μου. Νομίζω ότι επηρεάστηκαν και οι δύο πάρα πολύ από αυτή την εξέλιξη. Και τους χάσαμε μέσα σε 7 μήνες και τους δύο. Μετά από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν εγώ 44 χρονών, αρρώστησα επίσης. Και μετά από λίγα χρόνια η αδελφή μου. Εγώ θαύμαζα και καμάρωνα και καμαρώνω για τη λεβεντιά του. Για τον τρόπο που τα αντιμετώπισε. Και εκείνος και η μητέρα μου. Δεν στερηθήκαμε τίποτα. Δεν νιώσαμε ότι υπάρχει αρρώστια μέσα στο σπίτι μας. Η Φόφη γεννηματά έμαθε αρχικά να ζει με τον πόνο της απώλειας από τον καρκίνο. Οι γονείς της συνέχιζαν να είναι ο φάρος της και αφού είχαν φύγει. Ένα αγαπημένο ζευγάρι μαζί μέχρι το τέλος. Έλεγε μάλιστα εκείνη την εποχή ότι εγώ έμεινα η μούσα του. Ένα χρόνο πριν, στη γιορτή της μητέρας, ανήρτησε φωτογραφία της ίδιας και των τριών παιδιών της και μια συμβουλή της μητέρας της. Πόσες φορές έχω αναρωτηθεί, είμαι τόσο καλή μητέρα ως εκείνη, τι θα έκανε, τι θα μου έλεγε. Νομίζω πως ξέρω, αγάπη χωρίς όρια. Στα 22 της χρόνια, οι γιατροί δεν της έδιναν καμία ελπίδα ότι θα κάνει παιδί. Ο αγώνας για να τα αποκτήσει κράτησε 10 χρόνια. Το μεγαλύτερο όνειρο που κάνω είναι να τα δω να μεγαλώνουν. Θέλω να τα μάθω να ζούνε με αρχές, να ζούνε με αξίες, αλλά με αξιοπρέπεια, αλλά και με πάθος. Να μάθουν να τη ζουν τη ζωή. Μ' αρέσει να απολαμβάνω την κάθε μέρα. Και αυτό είναι ένα μάθημα που έμαθα από τη μητέρα μου και θέλω να το μεταδώσω στα παιδιά μου. Δεν αντέχω τη μιζέρια. Θέλω θετική σκέψη, αισιοδοξία, να κοιτάω μπροστά. Η δυσκολότερη στιγμή δεν ήταν η ανακοίνωση από τους γιατρούς της ασθένειας. Ήταν να το πει στα παιδιά της. Όταν αρρώστησα, η μικρή μου κόρη ήταν 2,5 χρονών, η μεγαλύτερη 11. Και είπα, πρέπει να τα καταφέρω, πρέπει να μείνω, πρέπει να είμαι δίπλα στα παιδιά μου, πρέπει εγώ να την πάω στην πρώτη δημοτικού. Και πρέπει να σου πω ότι όταν την πήγα στην πρώτη δημοτικού ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα και είπα ναι, τα κατάφερα, είμαι εδώ και θα την πάω και στο γυμνάσιο. Τα τρία παιδιά, ο σύζυγός της και η αγαπημένη της αδελφή, ήταν το ακλόνητο στήριγμά της μέχρι το τέλος.
Οι εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 λίγο έλειψε να οδηγήσουν το πάλι ποτέ κρατεό Πασόκ εκτός Βουλής. Το κίνημα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση έλαβε το 4,86% των ψήφων υπό τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος μερικούς μήνες μετά εγκατέλειψε την ηγεσία του. Στις εσωκομματικές εκλογές που ακολούθησαν, η Φόβη Γεννηματά κέρδισε την Προεδρία από τον πρώτο γύρο. Αυτή δεν ήταν η πρώτη νίκη της, ήταν μία από τις πολλές. Μεγάλωσε κουβαλώντας ένα βαρύ όνομα, κόρη του Γιώργου Γεννηματά, ενός ανθρώπου που τίμησε την πολιτική και έγινε σημείο αναφοράς, και της Κάκιας Βέργου, μιας γυναίκας με καθοριστική φεμινιστική δράση. Η πολιτική της πορεία δεν μπορούσε να μην είναι συνδεδεμένη με το Πασόκ. Το κίνημα ιδρύθηκε όταν η Φόφη ήταν μόλις 10 ετών και γιγαντώθηκε στην εφηβεία της. Υπήρξε στέλεχος της ΠΑΣΠ και στις εκλογές του 2000 εξελέγη στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Δύο χρόνια μετά εξελέγει υπερνομάρχης Αθηνών Πειραιός. Έχει διατελέσει υφυπουργός Υγείας, αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών, αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας. Το Μάρτιο του 2012 ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος στην σχεδόν επί 4 δεκαετίες ιστορία του. Στις εσωκομματικές εκλογές του 2017 έθεσε υποψηφιότητα και συγκέντρωσε ποσοστό 56,6%. Τώρα είναι η ώρα της βάσης. Σήμερα είναι η μέρα συμμετοχής και απόφασης. Προσπάθησε να συσπυρώσει όσες δυνάμεις του παλιού Πασόκ μπορούσε, το Γιώργο Παπανδρέου και το Κηδισό και τη Δημάρ στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Το 2017 μαζί με το Ποτάμι δημιουργούν το κίνημα αλλαγής. Είναι μια σημαντική μέρα γιατί κάνουμε ένα ακόμα βήμα προκειμένου να κάνουμε πράξη την καθαρή εντολή που μας έδωσαν 212.000 πολίτες. Συνεχίζουμε σε αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία αναγέννησης της παράταξης. Στις εκλογές του 19 και παρότι το ποτάμι αποχώρησε, το κόμμα πήρε ποσοστό άνω του 8%. Πάντα περιμένω τα τελικά αποτελέσματα. Μέσα σε μία τετραετία η Φόφη διπλασίασε τα ποσοστά που παρέλαβε. Είχε πετύχει ακόμα μία νίκη. Καλησπέρα κύριε Σιγύρη. Εθνικό πένθος για τη Φόφη Γεννηματά. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για το λαϊκό προσκύνημα. Να καλησπερίσουμε τον Πάνο τον Τζίφα. Να καλησπερίσουμε τη Σταυρούλα τη Λούρου. Και να συνδεθούμε με τη Χαρά τη Λεμονή και το pressone.gr. Καλησπέρα, Χαρά, και σε σένα. Πάμε να πούμε λοιπόν, η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα, σε λίγη ώρα, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, την Φόφη Γεννηματά. Εικόνες που ήδη εκτυλίσσονται στην Μητρόπολη, που θα δούμε αμέσως τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είναι χαρακτηριστικές του σεβασμού στο πρόσωπο της Προέδρου του Κινάλ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών από τον καρκίνο. Να πούμε ότι είναι η μέρα του αποχαιρετισμού στη Φόφη Γεννηματά, αφού είναι η μέρα εθνικού πένθους. Να πούμε ότι οι σωρώσεις έφτασε στη Μητρόπολη, όπου στις 2 η ώρα, σε 40 περίπου λεπτά, θα γίνει η κηδεία της. Να πούμε ότι είναι πλήθος κόσμου, πολιτικοί, φίλοι, απλοί πολίτες, από όλους τους πολιτικούς χώρους, άνθρωποι κάθε ηλικίας, πάνε να αφήσουν ένα λουλούδι στο φέρετρο της Φόφης Γεννηματά. Εδώ βλέπουμε 9:30 το πρωί, είναι η ώρα που η σωρός της πρώην Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής φτάνει στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου μέχρι και αυτή την ώρα, όπως προανέφερες, βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα, μέχρι τις 2 η ώρα, όπου θα πάει στο πρώτο νεκροταφείο η σωρός, προκειμένου να γίνει και η ταφή. Να από τις 9.30 η ώρα... Το φέρετρο, να πούμε, ήταν καλυμμένο με 3 σημαίες, τη γαλανόλευκη, του Πασόκ και του Κινάλ. Ακριβώς, Φίλιππε. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Η ελληνική σημαία, όπως το Πασόκο που εκεί μέσα μεγάλωσε επί της ουσίας η Φόφη Γεννηματά, αλλά και το Κινάλ που η ίδια έχτισε. Έχουν παρελάσει πραγματικά όλοι. Είναι εντυπωσιακή αγάπη που έχει επιδείξει όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αλλά και ο απλός κόσμος, ο οποίος λένε δεν τη γνωρίζαμε από το πρωί που ακούμε δηλώσεις, αλλά την αγαπούσαμε πραγματικά. Βέβαια έχουν παρελάσει κυβερνητικά στελέχη από τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Πλεύρη, μέχρι τον όποιον μπορείτε να φανταστείτε από όλα τα κόμματα. Φυσικά όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ ήταν εκεί στις 10 η ώρα το πρωί. Μπορείτε να δείτε ότι φοράνε ένα περιβραχιόνια, όπως επίσης και μάσκες του ΠΑΣΟΚ, τα μέλη της ομάδας τα οποία εναλλάσσονται δίπλα από το φέρετρο της αείμνης της Φόφης
γεννηματά και αναμένουμε όλοι στις 2 η ώρα ακριβώς να γίνει η τελετή στο πρώτο νεκροταφείο, όπου εκεί πέρα θα διαβαστούν και κάποιοι επικίδιοι λόγοι. Λέγεται ότι θα είναι πρώτα η κυρία Σακελαροπούλου, γυναίκα και αυτή, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, όπως επίσης θα είναι και από την πλευρά της οικογένειας ο γιος της, προφανώς ο 17χρονος Γιώργος. Θα πει το επικίδιο για τη μητέρα του. Πάμε σε αυτό το σημείο. Να ακούσουμε, ενώ παράλληλα θα βλέπουμε και εικόνα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Βλέπουμε πλήθος κόσμου, να πούμε είναι ζωντανή η εικόνα που βλέπετε. Πλήθος κόσμου για να πούν το τελευταίο αντίο στη Φόφη Γεννηματά. Ενώ παράλληλα θα βλέπετε εσείς αυτή την απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μητρόπολη, πάμε να δούμε τι αποκαλύπτει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να πούμε ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο βουλευτής φυσικά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και γιατρός, μιλάει για το πώς γνώρισε τη Φόφη Γεννηματά, ποια η σχέση του με την οικογένεια, καθώς υπήρξε γιατρός της μητέρας της, και μάλιστα αποκαλύπτει ο ίδιος ότι η Φόφη, όπως λέει χαρακτηριστικά, ήξερε ότι θα έφευγε. Για πάμε να ακούσουμε. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βαγγελάτο, καλησπέρα. Η πρώτη επαφή μου με την οικογένεια Γεννηματά έγινε το 1983, όταν εγώ εξελέγη Γενικός Γραμματέας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο αείμνηστος πατέρας της ήταν Υπουργός Υγείας και είχαμε την πρώτη συνάντησή μας που ήταν επεισοδιακή. Λες και ήξερε όμως και εκείνος και εγώ ότι μέσα από αυτή την επεισοδιακή συνάντηση θα γινόταν μια σχέση αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης. Έτσι προς το τέλος της δεκαετίας του 80, μια ένα πρωί χτύπησε το τηλέφωνό μου, δούλευα τότε και διεύθυνα το ακτινοθεραπευτικό τμήμα στο Αρετέιο νοσοκομείο, ήταν από την άλλη γραμμή ο γεννηματάς και μου λέει: Νικήτα, η Κάτια, έτσι ήταν το όνομα της γυναίκας του και μάνας της Φόφης, έχει καρκίνο στο μαστό και θέλω να αναλάβεις τις ακτινοβολίες της. Έτσι γνώρισα τη μητέρα της Κάτιας και μέσω της μητέρας της μπήκα κατά κάποιο τρόπο στην οικογένεια Γεννηματά. Ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο η μητέρα της Φόφης, συνοδευόμενη από την προσωπική της φίλη, τη Βούλα τη γείτονα, είναι η γυναίκα του Κώστα του γείτονα, και θα σας πω μόνο αυτό. Στους 2-3 περίπου μήνες που κράτησαν οι εκτινοβολίες, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, ποτέ δεν με ρώτησε πες μου πώς πάω ή ποια είναι η πρόγνωση, αν θα ζήσω. Εκείνο που την ενδιέφερε και με ρωτούσε η Ευαγγελάτο σχεδόν κάθε φορά που ερχόταν για να κάνει ακτινοβολίες, ήθελε να τη βεβαιώσω και φυσικά της έλεγα ψέματα, αν υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, γιατί φοβότανε για τα δύο της κορίτσια. Γιατί υπήρχε και άλλο ιστορικό καρκινούμα του στην οικογένεια. Αυτό ήταν κάτι που με είχε προειδεάσει ο γεννηματάς ότι θα μου το ρωτούσε, και έτσι ήμουνα και προετοιμασμένος και προφανώς της τα έλεγα με πολύ φυσικό τρόπο τα ψέματα. Έτσι γνώρισα και τη Φόφη σε πολύ νεαρή ηλικία, πριν καν ασχοληθεί με την πολιτική. Γι' αυτό εγώ την πολιτική Φόφη Γεννηματά, κύριε Ευαγγελάτο, δεν την είδα ποτέ σαν πολιτικό αντίπαλο και ούτε αυτή είδε εμένα ως πολιτικό αντίπαλο. Και ήρθε ο Νοέμβριος του 2013, που σαν αύριο ας πούμε θα χειρουργόμουν για καρκίνο στο παχύ έντερο στο Αρετέο νοσοκομείο. Αυτό το λέω για πρώτη φορά δημόσια. Και το προηγούμενο βράδυ με πήρε τηλέφωνο για να μου δώσει κουράγιο για την επέμβαση που θα γινόταν την επόμενη μέρα. Έκτοτε, όταν συναντιόμαστε στη Βουλή, επειδή ήξερε ότι ήμουν αμελής για τον εαυτό μου, μου κούναγε το δάχτυλο και μου έλεγε: «Έκανες το τσεκάπ σου ή το έχεις ξεχάσει? Αν το έχεις ξεχάσει, πήγαινε να κάνεις το τσεκάπ. Δεν παίζουμε με τον καρκίνο, Νικήτα». Αυτή ήταν λοιπόν η σχέση μου με τη Φόφη Γεννηματά. Έχω να θυμάμαι κι άλλα, αλλά αυτό ήταν το πιο ανθρώπινο. Γι' αυτό και δεν την είδα ποτέ σαν πολιτικό αντίπαλο, κύριε Ευαγγελάτο. Ναι, δεν σου ξύπναγε αυτά τα ένστικτα η Φόφη Γεννηματά. Παρότι ήταν σπουδαία πολιτικός και μαχήτρια η ίδια, δεν ήταν ο άνθρωπος που έβλεπες απέναντί σου με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κακλαμάνη, επειδή έχετε πέρασει και εσείς την περιπέτεια του καρκίνου και επειδή όλα αυτά που ακούμε τώρα για το ότι
Η γυναίκα αυτή ήξερε, μέτραγε από ό,τι φαίνεται όχι τις μέρες, είχε τις πλήρη ώρες. Επίγνωση, κύριε Βαγγελάτο, πλήρη επίγνωση. Και από όταν γύρισα από την Αμερική και είχαμε συναντηθεί πάλι στη Βουλή, μου περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το τι της είχαν πει οι γιατροί εκεί. Ήξερε η Φόφη την κατάστασή της. Μπορεί να την έκρυβε από όλους, αλλά εκείνη ήξερε πολύ καλά. Μοιραστείτε μαζί μας τι σας είπε, γιατί αυτό που λέτε τώρα είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Ήξερε και την πρόγνωση, σχεδόν ήξερε την πρόγνωση. Δηλαδή, γιατί ξέρετε, οι γιατροί στο εξωτερικό, εμείς εδώ στην Ελλάδα, και κατά την άποψή μου δεν κάνουμε άσχημα. Ναι, δεν κρύβουμε τη διάγνωση από τι πάσχει ο ασθενής, ιδιαίτερο καρκινόπαθης, αλλά δεν λέμε και συνήθως την αλήθεια σχετικά με την πρόγνωση. Προτιμούμε να κρατάμε τον άρρωστό μας έτσι λίγο σε ψυχική αφορία. Κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, ή αν δεν ξέρετε, σας το λέω εγώ, δεν ισχύει, ξέρετε, στις αγγλοσαξονικές χώρες. Ναι, είναι πολύ πιο κοινικά τα πράγματα. Στην Αμερική. Είναι τελείως κοινική και ψυχρή, δηλαδή. Και δεν το λένε, δεν αρκούνται να το πούν μόνο στους συγγενείς. Άρα, λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι ήξερε η Φόφη ότι έρχεται το τέλος. Όχι, για το τέλος έτσι όπως ήρθε δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι ήξερε, το περίμενε τόσο σύντομα. Αλλά ήξερε, εν πάση περιπτώσει, τη βαρύτητα της νόσου της. Μάλιστα. Ήξερε δηλαδή ότι δεν είχε επέλθει με τις θεραπείες που είχε κάνει η πλήρης ίαση, που υπάρχει αυτό το η περίπτωση σε αρκετές γυναίκες με καρκίνο στο μαστό. Αυτό το ήξερε, ότι δεν είχε την πλήρη ίαση. Ότι κάποια στιγμή ήξερε ότι θα έφευγε. Και με το κληρονομικό ιστορικό που υπάρχει. Για τον εαυτό της. Θα το ξαναπώ για να σας ευχαριστήσω. Ο Νικήτας Κακλαμάνης είναι... Αυτά λοιπόν είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης για τη Φόφη Γεννηματά. Ήξερε ότι θα έφευγε. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών για να βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Βλέπουμε... Προφανώς περιμένουνε, Φίλιππε, από ό,τι καταλαβαίνω, την ώρα που θα βγαίνει το φέρετρο προκειμένου να μεταφερθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών από στιγμή σε στιγμή. Αυτό καταλαβαίνω. Βλέπουμε μια κινητικότητα. Ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Βλέπουμε αυτό συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή. Βγαίνει ο Σταυρός μπροστά πάντα έτσι κι αλλιώς και το εικόνισμα, οπότε... Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή... Είμαστε σε αυτή τη λυπηρή σκηνή του να... Να βγει το φέρετρο της Φόφης Γεννηματά μέσα από την Ιερά Μητρόπολη. Τους βλέπουμε όλους παρατεταμένους. Ξαλέμε, είναι η ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή με την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Να θυμίσουμε ότι γίνεται με τιμές εν ενεργεία Υπουργού η κηδεία της Φόφης Γεννηματά. Ότι χθες αποφασίστηκε επίσης από το Δήμο να είναι δημοσία δαπάνη. Από βλέπουμε τον κύριο Παραγιάννη. Και να η στιγμή που, όντως, που βγαίνει το φέρετρο. Πλήθος κόσμου εκεί για χειροκροτούν. Να βλέπουμε φουλ την εικόνα, παρακαλώ. Φουλ την εικόνα. Βλέπουμε τον κόσμο να χειροκροτεί, να πετάει λουλούδια στο φέρετρο, πάνω στο φέρετρο. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να πούν αυτό το τελευταίο αντίο. Ότι είναι πλήθος, ξαναλέμε, πολιτικών από όλα τα πολιτικά κόμματα. Αυτό δείχνει το πόσο αγαπητό πρόσωπο ήταν ακόμα
και στους πολιτικούς αντιπάλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι έχουν να πούν μια καλή κουβέντα για τη Φόφη Γεννηματά. Εδώ, με την οικογένεια δεν την νοιάζουν όλα αυτά. Την οικογένεια την νοιάζει ότι έχασαν τον άνθρωπό τους, τα τρία παιδιά, φαίνει πίσω τις τρία παιδιά, τα οποία παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε μισή ώρα περίπου, μέσα στη Μητρόπολη, θα δούμε και θα ακούσουμε και τον επικίνδυνο λόγο που θα βγάλει ο γιος, ο 17χρονος. Θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο, θα ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο και τον επικίνδυνο. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ, τι εικόνα έχουμε, γιατί πραγματικά, ξαναλέμε, αυτή τη στιγμή υπάρχει τόσος κόσμος που οι αρχές ζητούν κατανόηση, είναι και ο κορονοϊός, φοβούνται μην υπάρχουν κάποια ατυχήματα, είναι όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, είναι δίκτυα από πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού που έχουν έρθει για να καλύψουν την κηδεία της Φόφης Γεννηματά. Πάμε όμως να δούμε, τι λέει. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, εδώ πέρα, με εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει από το παρεκκλήσι της Ιεράς Μητρόπολης. Μπαίνουμε στον κεντρικό ναό της Ιεράς Μητρόπολης Αθηνών, όπου και εκεί σε λίγο θα ακούσουμε και τον επικίνδυνο και από τον 17χρονο γιο της Φόβης Γεννηματά. Βλέπουμε εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, για το τελευταίο αντίο στην Φόφη Γεννηματά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, στον κεντρικό ναό. Εδώ βλέπουμε τα παιδιά και το σύζυγο της Φόφης Γεννηματά. Οι δύο κόρες, ο ένας ο γιος και ο σύζυγος. Ο άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια ήταν το στήριγμα της Φόφης. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές για όλους. Πάμε τώρα, ενώ θα έχουμε και την εικόνα, πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε, γιατί όλοι λένε ότι η Φόφη έδινε κουράγιο σε γνωστούς και φίλους για να δώσουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Την αποκάλυψη κάνουν Είναι πάρα πολλά τα άτομα τα οποία θα ακούσουμε, ναι, που είχε βοηθήσει η Φόφη Γεννηματά. Είτε ήταν άτομα τα οποία ήταν στον δικό της πολιτικό χώρο, του Κινάλ ή του Πασόκ, είτε ήταν από άλλα κόμματα. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε. Δεν είχε κόμματα και χρώματα η στήριξη που έδινε η Φόφη Γεννηματά σε ανθρώπους που γνώριζε και έδιναν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ναι, θα πούμε ότι θα δούμε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό, την βουλευτή επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αναγνωστοπούλου, τον δημοσιογράφο τον Κώστα τον Χαρδαβέλα, συγγραφείς, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου και ακόμα και φωτορεπόρτερ ο κύριος Χρήστος Μπόλης, οι οποίοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τη Φόφη και λένε ότι δεν κοίταξε ποτέ όταν ήταν να δώσει κουράγιο σε κάποιον άνθρωπο, είτε ήταν στο δικό της το κόμμα, είτε ήταν σε άλλο κόμμα, είτε γνωρίζονταν ελάχιστα, είτε ήταν φίλοι χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα έδινε κουράγιο. Για να δούμε. Πέραμε τη Φόφη για τον κοινό μας αντίπαλο. Είχαμε και ένα μυστικό μεταξύ μας. Κάθε φορά που βρισκόμαστε μου λέγε Κώστα τον φάγαμε και ενώ στον καρκίνο. Γιατί είχα περάσει εγώ από την περιπέτεια. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερα να τον φάει. Η Φόφη ήξερε ότι θα φύγει. Και θα φύγει πολύ νωρίς. Οι γιατροί της δίνανε ένα περιθώριο μέχρι τις γιορτές. Η οργανική της κατάρρευση έγινε σχεδόν μέσα σε 10 λεπτά. Έπαθα ένα υπατικό σοκ. Το ευτύχημα για όλους μας είναι ότι δεν πόνεσε, δεν υπέφερε. Έπεσε μια καταστολή. Ο ένας έδινε θάρρος στον άλλον, έστω και με το βλέμμα. Αυτό το θεριό πρέπει να το νικήσουμε. Και το παράδειγμα της Φόφης Γεννηματά, που μέχρι την τελευταία στιγμή κατάφερε να παραβλέπει την ασθένεια, ήταν και είναι σημαντικό παράδειγμα για όλους μας. Υπήρχε αυτό το αμοιβαίο ενδιαφέρον, η αλληλεγγύη με τη Φόφη,
κάθε φορά που βρισκόμαστε για την υγεία μας, όταν είχα διαγνωστεί και εγώ με καρκίνο του μαστού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το ζεστό χαμόγελο και τη ζεστή αγάπη που μου έβγαζε, όσο σκληρή και να ήταν η αντιπαράθεση. Αντίο Φόφη. Όταν πέθανε η μητέρα μου πριν από 4 χρόνια, είχαν επικοινωνήσει μαζί μου διάφοροι. Με SMS, με mail, τα τυπικά συλληπιτήρια. Η Φόφη θεώρησε ότι ήταν καλύτερα να πάρει τηλέφωνο να μου μιλήσει. Και παρότι γνωρίζω ότι στην πολιτική παίζουν ρόλο τα PR και όλα αυτά, κατάλαβα ότι η Φόφη αυτά που έλεγε ότι τα εννοούσε. Ότι ήθελε να μιλήσει μαζί μου και ότι ένιωθε την ανάγκη να με συλληπιθεί. Θέλει να πηγαίνει εκεί, να του χαρίζει μια αγκαλιά. Ακόμα και τώρα με την πανδημία που έπρεπε να προσέχουμε όλοι και οι ίδιοι ακόμη περισσότερο, πήγαινε και δεν μπορούσε να αντισταθεί. Ήταν τόσο συγκινητικό. Η Φόφη Γεννηματά ήταν η γυναίκα που ήθελε τα παιδιά όλα να τα έχει κοντά τη. Η Φόφη Γεννηματά αντί να καταβεβληθεί εκείνη την ώρα από το πρόβλημα, παρότι ήταν και μικρή ηλικία, παρουσιάστηκε με ένα άλλο τρόπο, δηλαδή με ένα χαμόγελο, σαν να έλεγε ότι θα το ξεπεράσει, θα το ξεπεράσει, θα το ξεπεράσει, κάτι που μας εξέπληξε όλους εκείνη την ώρα. Και αυτό βέβαια ήταν και το πλεονέκτημά της. Μάλιστα, πάμε να αλλάξουμε για λίγο κλίμα. Θα επανέλθουμε. Πάμε, παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο γρήγορα, φίλοι, στο κοντρόλ, να είμαστε λίγο πιο ετοιμοπόλεμοι. Πάμε λοιπόν για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Πάμε να δώσουμε ένα αγαπημένο προϊόν. Ένα αγαπημένο προϊόν όλων μας. Δεν είναι άλλο το Golden Reaction Collagen, το αγαπημένο κολαγόνο το οποίο μας βοηθάει για να έχουμε έναν ισχυρό οργανισμό. Για να έχουμε υγεία στον οργανισμό μας. Για να έχουμε αντοχές. Βλέπετε εδώ πέρα ανθρώπους μεγάλης ηλικίας πίνουν Golden Reaction Collagen και νιώθουν τη χαρά της ζωής. Για ποιο λόγο? Γιατί παίρνουν δύναμη. Βοηθάει το ανοσοποιητικό σύστημα. Μας βοηθάει να έχουμε πάρα πολλά αντισώματα. Να έχουμε ένα ισχυρότατο ανοσοποιητικό σύστημα και να έχουμε δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Τώρα λοιπόν, στο 211-1600, με ένα τηλεφώνημα έρχεται το Golden Reaction Collagen στην πόρτα του σπιτιού σας. Γεμάτο βιταμίνες, με βιταμίνη B1, B2, B5, B6, συνέζυμο QTEM, MSN, βιταμίνη C, μαγνήσιο. Όλες οι βιταμίνες μαζί για να βοηθήσουν τον οργανισμό σας. Αλλά παράλληλα έχει μέσα την κουρκουμίνη, η οποία πρωταγωνιστεί στο Golden Reaction Collagen, όπου η κουρκουμίνη μας βοηθάει πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι η κουρκουμίνη έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνιση των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσης Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αθρίτιδας. Πάμε λοιπόν γρήγορα. 211-1600 με 39 ευρώ τώρα. Τώρα προλαβαίνετε να το κάνετε δικό σας. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό προϊόν το οποίο έχετε αγκαλιάσει και έχετε αγαπήσει όλοι σας. Γιατί βλέπετε να έχετε υγεία στα μαλλιά σας, στα νύχια σας, στο δέρμα σας. Εδώ λοιπόν θα δείτε τι τεράστια διαφορά και βελτίωση θα έχετε στον οργανισμό σας. Γι' αυτό λοιπόν τώρα 211-1600 με 39 ευρώ πίνουμε και παίρνουμε 2 Golden Reaction Collagen τώρα και δώρο για όλους. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, το αγαπημένο συμπλήρωμα των Ολυμπιονικών, για να γίνεται σωστά και γρήγορη αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να λειτουργεί σωστά το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά και γιατί η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο οργανισμός μας να ανταπεξέρχεται στα προβλήματα της καθημερινότητας. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα περιέχει μέσα και συνένζυμο Q10, για να έχουμε μια επιδερμίδα λαμπερή, χωρίς να έχουμε ατέλειες και χωρίς να αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Σε συνδυασμό λοιπόν με τα 2 μπουκάλια κολαγόνο και την σπιρουλίνα με τη χλωρέλα και το συνένζυμο Q10, θα έχουμε έναν οργανισμό έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία. Μάλιστα, 211-1600 λοιπόν. Πάμε εμείς τώρα να συνδεθούμε και πάλι με την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών για να δούμε το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ξαναλέμε, είναι πλήθος κόσμου. Σε 20 περίπου λεπτά θα έχουμε την ολοκλήρωση αυτής της επίπονης έτσι, διαδικασίας για την οικογένεια. Για το τελευταίο αντίο, να πούμε ότι μόλις μπήκε με ενημερώνει και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία προσφάτως αποκάλυψε και εκείνη το θέμα που έχει και εκείνη με τον καρκίνο. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο συνεργάτης Φόφης Γεννηματά που αποκαλύπτει ότι ήταν ένας άγγελος της πολιτικής ζωής. Για πάμε να δούμε τι λέει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι δύσκολα για την οικογένειά της ή για τους συνεργάτες της. Και της αξίζει της Φόφης. Αυτό είναι σήμερα δύσκολα για
χιλιάδες εκατομμύρια απλούς ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους επιλογές, τις κομματικές τους προτιμήσεις κατά καιρούς, η Ελλάδα θα ανοίξει σήμερα μια μεγάλη αγκαλιά να αποχαιρετήσει τη Φόφη, και αυτή η μεγάλη αγκαλιά είναι σαν την αγκαλιά που είχε η ίδια, που χωρούσε τα προβλήματα και τις αγωνίες των απλών ανθρώπων. Η Φόφη Γεννηματά διαχειριζόταν αυτό το πρόβλημα με αυτή τη γνωστή μαχητικότητα αλλά και την απαράμιλη αξιοπρέπεια. Δεν μας είχε βάλει κανέναν από μας μέσα σε αυτό το πρόβλημα. Το κλείνε στην ψυχή της και στο κορμί της και έδινε τη μάχη της χωρίς εμείς να είμαστε κοινωνοί, να συμμετέχουμε, ούτε καν είχαμε γνώση. Επομένως, δεν μπορώ να αποτίσω αυτή την πλευρά. Ότι στη Ρόδο, την Παρασκευή στην Τρίπολη, την Κυριακή στη Ρόδο, τη Δευτέρα το πρωί είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις στη Βουλή, συσκέψεις με συνεργάτες, με συνάντηση με την διοίκηση των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς. Φύγαμε από εκεί 3 το μεσημέρι και 7.30 μιλούσε το απόγευμα στη Νέα Ιωνία. 7 παρα 10 με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Μανώλη, σφαδάζω από τους πόνους, πρέπει να έχω κάποια γαστρεντερίτιδα, δεν θα μπορέσω να πάω στη Νέα Ιωνία, σε παρακαλώ διαχειριστείτε το, καταλαβαίνω, ζητήστε συγγνώμη από τον κόσμο, αλλά μου είναι αδύνατο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν ένα, μέχρι και την τελευταία ώρα, ένα πρόγραμμα όχι συνηθισμένο καν, πάρα πολύ βαρύ, ακόμα και για ανθρώπους που χαίρουν άκρας υγεία. Και δεν σας λέω όλα αυτά τα χρόνια, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα όλοι, αυτό το πρόβλημα σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κατά καιρούς, δεν το είχε αρχιοθετήσει από το 2008 και μετά. Είχε κατά καιρούς διάφορες μορφές προβλήματα, τα οποία αντιμετώπιζε με επιτυχία, αλλά και την στοικότητα και την μαχητικότητα και την αξιοπρέπεια που σήμερα συνειδητοποιούμε πια όλοι. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι την 3η 12 Οκτωβρίου, την επομένη δηλαδή που μπήκε στον Ευαγγελισμό, όταν με φώναξε για να μου ανακοινώσει το πρόβλημα και την, να γράψουμε τη δήλωση τη γνωστή που έκανε και αποχώρησε από την υποψηφιότητα για την ηγεσία. Την δίκηση, τέλος πάντων, ναι. Ναι. Μάλιστα. Πάμε να βλέπουμε εικόνα για το τελευταίο αντίο της Φόφης Γεννηματά. Πραγματικά έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο από ανθρώπους οι οποίοι την είχαν γνωρίσει. Και λέγανε, εμείς δεν ψηφίζαμε Πάσο, δεν ψηφίζαμε Κινάλ. Αλλά ήταν μια γυναίκα που όταν τη συναντούσες και σε έλεγες, είμαι σε άλλο πολιτικό χώρο, ήταν εκεί για να σε αγκαλιάσει και να σε χαιρετήσει. Μας έχουν πάρει άνθρωποι που είχαν βοηθηθεί και ιδίως όταν ήταν στην υπερνομαρχία, είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Ανεξάρτητα από το τι κομματική ταυτότητα είχε ο καθένας ή το τι ψήφιζε. Δεν την ένοιαζαν ούτε τα κόμματα, ούτε τα χρώματα, όταν ήταν για να βοηθήσει και μπορούσε να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο. Ούτε μικροπολιτική, ούτε δίχασε ποτέ, ούτε ενόχλησε ποτέ με τη συμπεριφορά της την πολιτική, είτε την ανθρώπινη κανέναν. Τουναντίον, αυτό που όλοι λένε, όπως προείπες, είναι ότι βοηθούσε κιόλας τους πάντες. Και ιδιαίτερα όταν γνώριζε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ένας άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο. Και μακάρι και άλλοι πολιτικοί να μπορέσουν να έχουν το ήθος και την αξιοπρέπεια που έδειξε και είχε η Φόφη Γεννηματά. Πραγματικά σπαράζει η καρδιά σου όταν βλέπεις μια νέα γυναίκα, μια μάνα, να έχει φύγει τόσο άδικα από τη ζωή. Και είναι πολλές μανούλες οι οποίες έχουν φύγει έτσι από τη ζωή. Και είναι πολλά παιδάκια τα οποία έχουν χάσει τη μαμά τους από αυτή την παλιοασθένεια. Βλέπουμε συνεχώς να έρχονται. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι εδώ, προσέρχεται και αυτός. Μάλιστα. Στη Μητρόπολη. Βλέπουμε πλήθος κόσμου να έχει κατακλείσει την Ιερά Μητρόπολη για αυτό το τελευταίο αντίο. Για αυτό το τελευταίο αντίο. Πάμε σε ένα σύντομο θυμιστικό διάλειμμα
για να επανέλθουμε, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσουμε τον επικίδιο από τον γιο, από τον 17χρονο γιο της Φόβης Γεννηματά, που παρά την ηλικία ήθελε να μιλήσει για τη μητέρα του δημόσια σε αυτό το τελευταίο αντίο. Μένουμε εδώ, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.